Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρώμιας εντάσσονται η ανεμόμυλη πεδίου Λασιθίου με τον Γιάννη Στεφανάκη να εκφράσει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, η οποία προστατεύει την περιοχή και την αναπτύσσει περαιτέρω οικονομικά. Η Κρήτη TV εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από το ντοκιμαντέρ «Γήινος Άνεμος», το οποίο συμπεριλήφθηκε στον επίμαχο φάκελο. Η ονομασία της περιοχής αποδίδεται ως Λασίτη, λόγω του χωρισμού της γης σε κλήρους με μεγάλα χαντάκια γραμμές, τις λεγόμενες λίνιες. Οι λίνιες βοηθούσαν και στη φυσική αποσυμφόρηση του κάμπου από το νερό. Ανάλογο από στραγγιστικό έργο, είχαν ξεκινήσει οι Μίνωες, μα δεν το ολοκλήρωσαν ποτέ. Η ανεμόμυλη είναι ο πολιτισμός της περιοχής μας. Είναι ο λόγος για τον οποίο η περιοχή ανέδειξε τα χαρακτηριστικά της, τα προϊόντα της. Και με την περιφορά δούλευε και έβγαζε το νερό. Το αιωλικό πάρκο τοροπεδίου Λασιθίου αποτέλεσε το πρώτο και μεγαλύτερο πάρκο ανεμόμυλων του κόσμου ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, απαρτιζόμενο από 10.000 ανεμόμυλους. Αυτό είναι το χειραγόνι που το βρήκα στο παππού μου, το τζίπο στο Μποτζάλε, το βρήκα παρετημένο. Είναι που βγάζανε παλιά οι άνθρωποι το νερό και ποτίζανε τα ζώα και την καλλιέργειά τους, το αποθηκεύανε στις στέρνες μέσα. Θα σας δείξω εδώ ένα μηχάνημα, το φυσερό, όπου χρησιμοποιούσαν παλιά οι σιδεράδες, οι λεγόμενοι χαρτιάδες, σαν κύρια εργασία για να φτιάξουν τους λεγόμενους, τους περίφημους μεταλλικούς αντλητικούς ανεμόμυλους οροπεδίου Λασιθίου. Υπήρξε το αποτέλεσμα της λαϊκής σοφίας των κατοίκων που με τον πρωτοπόρο εφευρέτη Εμμανουήλ Παπαδάκη μετέτρεψαν την αιωλική ενέργεια σε υδραυλική, ποτίζοντας τον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου και μεταμόρφωσαν τους κάλκες των πυροβόλων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε αντλίες, μετασχηματίζοντας έτσι την πολεμική παραγωγή σε ειρηνική, δημιουργώντας ένα ξεπέραστο αισθητικά και πολιτιστικά αποτέλεσμα. Έφτιαξε μια μηχανή λοιπόν, η οποία και μέχρι και σήμερα θεωρείται ότι είναι μια επανάσταση, στην διάρκεια επανάσταση, όχι σήμερα, αλλά τέλος πάντων τότε ήταν επανάσταση, γιατί μπορούσε να αντλεί το νερό χωρίς να κοπιάζει ο αγρότης. Δημοσιεύματα εκείνης της εποχής λοιπόν, του 1893, λένε ότι αυτός ο μήλος ήταν ένας από τους καλύτερους μήλους που υπήρχε, από τους σταθερότερους. Αυτό λέγεται τιμόνι. Αυτά λέγεται γαβέλια. Αυτό ποστίτσα. Τι άλλο πιο ωραίο. Με το γύρισμα του μήλου να γυρίζεις τη ζωή πίσω και να τα βλέπεις όλα αυτά. Την δεκαετία του 70, ο Λασιθιώτικος Ανεμόμυλος αποτέλεσε σωτήρια τεχνική καινοτομία για άνυδρες περιοχές του τρίτου κόσμου μέσω προγραμμάτων του ΟΗΕ και της UNICEF, σώζοντας με υλικά ελάχιστου κόστους ολόκληρες κοινότητες ανθρώπων στη Νότιο Αμερική, Αφρική και Ινδία. Πήγαινα μετά στο φτερό, έπιανα το τέλι και άκουα τον μήλο να κάνει. Όταν ήμασταν μαθητές δημοτικού, το καλοκαίρι που είχαμε τους καύσονες, η διασκέδασή μας ήταν να κάνουμε βόλτα στους κήπους και να πάμε σε μήλο που είχε στέρνα, όσο το δυνατόν βαθύτερη. Μάλιστα είχαμε και δύο συγκεκριμένες εδώ στην περιοχή. Τις είχαμε επιλέξει και κάναμε μπάνιο. Ως δήμαρχος του οροπεδίου Λασιθίου, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά στην Υπουργό Λίνα Μενδώνη, τους δημότες και όλους όσοι συνέβαλαν στο έργο της Δημοτικής Αρχής με την εθνογραφική έρευνα για την καταγραφή της τεχνογνωσίας μέσω ερευνητολογίων, συνεντεύξεων και ανοιχτών συζητήσεων. Επόμενος στόχος μας πλέον, η πλήρης αναβίωση του αιωλικού πάρκου με τρόπο βιώσιμο προς όφελος των κατοίκων της Κρήτης αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών.